Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 678. Είναι η συνέχεια, το μάθημά μας από το προφήτη Ιερεμία. Προφήτης Ιερεμίας και κεφάλαιο Ήτα, δηλαδή κεφάλαιο 8. Κεφάλαιο 8, κεφάλαιο Ήτα, από το βιβλίο του Ιερεμίας, στη σελίδα 678. Συνέχεια το μάθημά μας με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. «Εν το καιρό εκείνο, λέγει Κύριος, θέλουν συνεκρύψει τα οστά των βασιλέων του Ιούδα και τα οστά των αρχόντων αυτού και τα οστά των ιερέων και τα οστά των προφητών και τα οστά των καντίκων της Ιερουσαλήμ από τον τάφων αυτών. Και θέλουν συναπλώσει αυτά κατέναντι του ηλίου και της σελήνης και κατέναντι πάσης της στρατιάς του ουρανού, τα οποία ηγάπησαν και τα οποία ελάτρευσαν και ο πίσω των οποίων περιεπάτησαν και τα οποία εξεζήτησαν και τα οποία προσεκίνησαν. Δεν θέλουν σε συναχθεί ουδέ ταφεί. Θέλουν συνείστε διακοπρίαν επί του προσώπου της γης. Και ο θάνατος θέλει είστε προτιμότερος παρά την ζωήν εισάπαν το υπόλοιπον των εναπολιθέντων από κίνης της πονηράς γενεάς, ως ήθελον μείνει εν πάση της τόπης, όπου ήθελον εξώσει αυτούς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και θέλησε πει προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος, εάν της πέσει δεν σηκώνεται, εάν της εκκλίνει δεν θέλει επιστρέψει, διότι ο λαός ούτως της Ιερουσαλήμ εστράφει παντοτινή στροφήν, προσιλώνονται εις την απάτη, να αρνούνται να επιστρέψωση, η κροάστην και ήκουσα. Αλλά δεν ελάλησαν εν ευθύτητη, δεν υπάρχει ουδής μετανοών από της κακίας αυτού, λέγον τι έπραξα, πας της εστράφει στην οδόν αυτού, ο σύπος εφορμών εις την μάχην. Και αυτός ο πελαργός εν το ουρανό γνωρίζει τους διορισμένους καιρούς αυτού. Και η τριγών και ο γερανός και η χελιδών, φυλάτουσι των καιρών της ελεύσεως αυτών. Ο δε λαός μου δεν γνωρίζει την κρίση του Κυρίου. Πώς λέγεται η μεθασοφή και ο νόμος του Κυρίου είναι μεθυμών. Ιδού βεβαίως εις μάτιν έγινε τούτο. Ο κάλαμος των γραμματέων είναι ψευδής. Οι σοφοί κατησχύνθησαν, επτοήθησαν και συνελήφθησαν, διότι απέρριψαν το λόγο του Κυρίου. Και ποια σοφία είναι εν αυτής. Δια τούτο θέλω δώσει τας γυναίκας αυτών εις άλλους, τους αγρούς αυτών εις εκείνους ή την εσθέλουσιν κληρονομήσει αυτούς. Διότι πας της από μικρού έως μεγάλου εδόθης πλεονεξίαν, από προφήτου έως ερέως πας της πράτη ψεύδος. Διότι άτρευσαν το σύντριμα της θυγατρός μου επί πολέως λέγοντες ειρήνη, ειρήνη και δεν υπάρχει ειρήνη. Μήπως ισχύνθησαν ότι έπραξαν δέλεγμα, μάλιστα ουδόλως δεν ισχύνθησαν ουδέ ρηθρίασαν. Δια τούτο θέλουν συμπέσει μεταξύ των πιπτόντων, εν το καιρό της επισκέψεως αυτών θέλουν συναπολεστεί, είπε ο Κύριος. Εξάπαντος θέλω αναλώσει αυτούς, λέγει Κύριος. Δεν θέλουν είστε στα φιλέ εν τη αμπέλο, ουδέ σίκα εν τη σικαία, και το φίλον θέλει μαρανθή, και τα αγαθά τα οποία έδωκα εις αυτούς θέλουν συφύγει από αυτών. Διατί καθήμεθα, συνάχθητε και ας εισέλθομεν στα σοχυράς πόλης και ας κατασιωπήσομεν εκεί, διότι ο Κύριος ο Θεός ημών κατεσιώπησεν ημάς. Επότισεν ημάς είδωρ χωλής, επειδή μαρτήσαμεν εις τον Κύριον. Επροσμήναμεν ειρήνην, αλλά ουδέν αγαθών, καιρών θεραπείας, αλλά ιδού ταραχή. Το φρίαγμα των ύπων αυτού οικούστη από δάν, πάσα υγεία σύστη από του ήχου του χρεμετισμού, του ρωμαλαίων ύπων αυτού. Διότι ήλθαν και κατέφαγον την γην και το πλήρωμα αυτή στην πόλη και τους κατοικούντας εν αυτή. Διότι ιδού εγώ ξαποστέλω προς εσάς σόφης, βασιλίσκους, ήτινες δε θέλουν συγχωητεύεστε, αλλά θέλουν σας δαγκάνει, λέγει Κύριος. Η θέλησα να παρηγορηθώ από τις λύπεις, αλλά η καρδιά μου είναι κλελημένη εντός μου. Ιδού φωνή κραυγής της θυγατρός του λαού μου από γης μακράς, δεν είναι ο Κύριος εν Σιών, ο βασιλές αυτής, δεν είναι εν αυτή, γιατί με παρόργησαν με τα γλυπτά αυτών με ματαιότητες ξένες. Παρήλθεν ο θερισμός, ετελείωσεν το θέρος και εμείς δεν εσώθημεν. Δια το σύντριμα της θυγατρός μου επληγώθην, είμαι εις πένθος έκπληξης με κατέλαβε. Δεν είναι βάλσαμον εν Γαλάδ, δεν είναι εκεί ιατρός. Γιατί λοιπόν η θυγατήρ του λαού μου δεν ανέλαβε την υγείαν αυτής. Ήθε να ήτω η κεφαλή μου ύδατα και η οφθαλμή μου πηγή δακρύων, δια να κλαίω κάθε μέρα
και νύχτα τους πεφωνευμένους της θυγατρός του λαού μου. Αμήν. Αυτή είναι η αγάπη, αδερφοί αγαπητοί, του Πνεύματος του Αγίου που κυριαρχεί στην αγάπη του, στην καρδιά του Ιερεμία. Μια αγάπη που συντρίβει την καρδιά, βλέποντας τον χαμό που έρχεται, το θάνατο που έρχεται στο λαό Ισραήλ, με τα πάσης βεβαιότητος, γιατί είναι ένας λαός απειθής και δεν προσέχει καθόλου στο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και ο Ιερεμίας λέει «Μακάρι η κεφαλή μου να ήταν ύδατα και η οφθαλμή μου πηγή δακρύων για να κλαίω ημέρα και νύχτα». Συντετριμένη καρδιά και ταυτόχρονα πνεύμα ταπεινό. Γιατί πρώτον αναγνωρίζει την αδυναμία του, ότι πια τίποτα δεν μπορεί να κάνει αυτός, και δεύτερον γιατί το κακό έρχεται. Και το κακό δεν είναι ανθρώπινο, αλλά είναι παρακυρίο και είναι μεγάλο. Και αναρωτιέμαι, μάλλον τι αναρωτιέμαι, τέλος πάντων παρατηρώ, ότι η δική μας η καρδιά, αδερφοί αγαπητοί, για το χαμό των ανθρώπων γύρω μας, για την απώλεια των ανθρώπων, που δεν μιλάμε για μία αιχμαλωσία όπως εκείνη την εποχή, για μία αιχμαλωσία που ήταν φοβερή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά γήινη και είχε και ελπίδα μεταστροφής, όπως και έγινε. Εδώ μιλάμε τώρα για απώλεια αιώνια. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, τότε δεν υπήρχε κανένας άλλος να κλάψει και να προσευχηθεί από τον Ιερεμία. Και σήμερα δεν υπάρχει κανένας άλλος να μεσητεύσει για τους συγγενείς μας, για τους φίλους μας, για τους γνωστούς μας που χάνονται. Αυτό είναι έλλειψης αγάπης, έλλειψης γνώσεως. Πιστεύω όμως ότι ο Θεός θα φέρει τις καρδιές μας έτσι, εκεί, για να μας χρησιμοποιήσει ο Θεός και σε αυτό το έργο της μεσητικής προσευχής. Γιατί τώρα ο Ιερεμίας δεν κάνει τίποτα άλλο. Βέβαια, παρόλα αυτά, το αποτέλεσμα είναι μηδαμινό, αν όχι μηδενικό, το αποτέλεσμα του Ιερεμία. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, ο Ιερεμίας συνεχίζει και δεν απογοητεύεται. Συνεχίζει και δεν απογοητεύεται. Κάτι που και αυτό συμβαίνει σε εμάς. Συχνά απογοητευόμαστε και εύκολα μάλιστα χάνουμε την υπομονή μας. Όμως αυτό δεν αρέσει στο Θεό. Ο Θεός θέλει να προσευχόμαστε και να μην αποκάμουμε. Να μένουμε στις υποσχέσεις του Θεού. Να μένουμε με υπομονή στην εξήτηση του Λόγου του Κυρίου. Είναι απόλυτη ανάγκη. Και μέσα από το Λόγο του Θεός μας δείχνει και την οδό της σωτηρίας. Αφού μας δείξει προηγούμενα την κρίση. Και η κρίση δεν είναι μόνο στο θάνατο, αλλά και μετά θάνατο. Θα έρθουν και θα τα σκάψουν όλα, λέει ο Ιερεμίας. Και έτσι έγινε με τους Βαβυλώνιους. Θα έρθουν και θα τα σκάψουν όλα και τους τάφους ακόμη θα ξεχώσουν και τα κόκαλα θα τα βάλουν να στέκονται μπροστά στον ήλιο, στη σελήνη και στη στρατιά του ουρανού, την οποία αυτός ο λαός αγάπησε, λάτρευσε, περπάτησε, ξεζήτησε και προσκύνησε. Αλλά και αυτούς τους οποίους θα μεταφέρουν εχμαλώτους, η ζωή τους δεν θα είναι εύκολη, αλλά θα είναι προτιμότερος ο θάνατος παρά τη ζωή. Και αυτά τα ακούει ο λαός. Και ο Θεός γιατί τα λέει? Όχι για να τους εκφοβήσει, αλλά για να τους προειδοποιήσει και να τους δείξει ταυτόχρονα την οδόν της σωτηρίας. Και θα πει ο Θεός προς αυτούς, και πρέπει με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, αγαπημένα μου αδέλφια, να ακούμε το Λόγο του Θεού, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές και θα το ξαναπούμε και άλλες τόσες, ο Λόγος του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης δεν είναι το καιρό εκείνο, αν και είναι. Είναι για τη διδασκαλία τη δική μας. Γιατί και εμείς πέφτουμε και εμείς ξεπέφτουμε και εμείς βλέπουμε άλλους αδελφούς
να λυγίζουνε και να αποκάμουνε. Και όλοι μαζί είναι ανάγκη να ακούμε το Λόγο του Θεού για να έρχεται στην καρδιά μας η αλήθεια της διόρθωσης. Εάν, λέγει ο Θεός, κάποιος πέσει, που θα πέσει, δεν σηκώνεται. Και αν κάποιος εκκλίνει και χάσει το δρόμο του, δεν επιστρέφει για να αρχίσει από την αρχή. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αυτός είναι ο Λόγος του Θεού. Αν κάποιος αμαρτήσει, δεν πρέπει να μετανοήσει. Αν εγώ, εσύ αμαρτήσει, δεν πρέπει να μετανοήσουμε. Αν κάποιος άλλος αμαρτήσει, δεν πρέπει να τον βοηθήσουμε να μετανοήσει. Δεν πρέπει να ενισχύουμε, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον και με την προσευχή μας, αλλά και με τα έργα μας. Γιατί η μεγάλη διαφορά του ασεβούς από τον ευσεβή είναι αυτή. Ο πιστός άνθρωπος, λέει η Γραφή, 7 φορές πέφτει και ο Θεός 7 φορές τον σηκώνει. Ο ασεβής μπορεί δύσκολα να πέσει, αλλά μια φορά πέφτει και δεν ξανασηκώνεται. Γιατί δεν έχει βοηθό. Και αυτή η λέξη βοηθός είναι κύρια λέξη μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Βοηθός για όλους μας είναι ο Χριστός, αλλά βοηθός επίσης είναι ο ένας μας για τον άλλονε. Καθένας από μας για τον άλλονε. Ό,τι κάνουμε μας προτρέπει, μας προστάζει ο Λόγος του Θεού να γίνεται προς οικοδομήν. Γιατί μπορεί να γίνεται κι αλλιώς, βέβαια μπορεί να γίνει προς πρόσκομα, σκάνδαλο. Να γίνεσαι πρόσκομα και να σκοντάφτει ο αδερφός σου. Και τα σκάνδαλα, λέει η Γραφή, μέσα στην Εκκλησία εξάπαντος θα έρθουνε. Αλλά ουέ εις αυτούς που θα τα φέρουνε. Αλλά εξάπαντος θα έρθουνε. Γιατί? Για να φανερωθούν οι δόκιμοι. Και ποιος είναι ο δόκιμος? Αυτός που σκοντάφτει και δεν πέφτει. Και αυτός. Αλλά και αυτός που πέφτει και σηκώνεται. Και δεν μένει κάτω. Αν κάποιος πέσει, δεν θα σηκωθεί. Αν κάποιος χάσει το δρόμο του, τον προσανατολισμό του, κάνει λάθος, πλανηθεί, τον πλανήσει η καρδιά του, τον πλανήσει ένας άνθρωπος, τον πλανήσουν οι καταστάσεις. Τι πρέπει να κάνει, να συνεχίσει και να δω τι θα γίνει? Όχι. Θα γυρίσει πίσω να βρει το δρόμο του. Αν εγώ αποφασίσω να πάω για Θεσσαλονίκη και πάρω λάθος δρόμο και πάω προς τα κάτω, πώς όλους μας έχει συμβεί να χάσουμε το δρόμο μας? Θα πούμε, δεν πειράζει, έχασα το δρόμο, εγώ θα συνεχίσω. Ποτέ δεν θα φτάσω Θεσσαλονίκη. Μπορεί να φτάσω Πάτρα, μπορεί να φτάσω Σπάρτη, αλλά Θεσσαλονίκη δεν φτάνω. Και αν έχουμε πάρει εμείς κατεύθυνση προς τον ουρανό, αδερφοί, και χάσουμε το δρόμο μας, θα συνεχίζουμε με επιμονή, μη γέννητο αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό του καλού χριστιανού. Ο καλός χριστιανός δεν είναι αυτός που δεν πέφτει, γιατί δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος. Δεν είναι αυτός που δεν θα κάνει λάθος, δεν είναι αυτός που δεν θα αμαρτήσει. Και ο Χριστός ο ίδιος, το Λόγος του Θεού ο ίδιος μας λέει, εάν κάποιος πει ότι δεν αμάρτησα και δεν θα αμαρτήσω, ψεύτη κάνει το Θεό. Γιατί ο Θεός λέει, πάντες οι άνθρωποι ήμαρτων και στερούνται τις δόξεις του Θεού. Αλλά αν αμαρτήσουμε, τι θα κάνουμε? Θα πάμε στον Κύριο να εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας. Θα πάμε μέσα στο δωματιό μας, στον Χριστό, που είναι ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων και είναι ο ηλασμός των αμαρτιών ημών, η συγχώρεσης. Και αυτός είναι δίκαιος να συγχωρήσει μας από πάσης αμαρτίας. Γι' αυτό με παράπονο ο Θεός λέει, γιατί ο λαός μου αυτός εστράφει, πρώτον εστράφει παντοτινή στροφή, γιατί μου στρίψε την πλάτη παντοτινά. Το μιλούσα και δεν άκουγε. Το πλησίαζα και δεν μου απαντούσε. Δεν πρόσεχε στα λόγια μου. Εστράφει παντοτινή στροφή. Δεύτερον, προσιλώνεται στην απάτη.
Ο άνθρωπος ο οποίος στρέφει το βλέμμα του από τον Χριστό, πού θα στρέψει το βλέμμα του? Που μακρύνει το βλέμμα του από τον Χριστό, πού θα στρέψει το βλέμμα του? Στην απάτη, στο ψέμα. Στρέφει το βλέμμα του στην απάτη και αρνείται να επιστρέψει στο Θεό. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά, αδερφοί αγαπητοί, του τέλειου αποστάτη. Απομακρύνεται από το Θεό πρώτον, προσιλώνεται στην αμαρτία δεύτερον, αρνείται να επιστρέψει τρίτον. Από εκεί και πέρα τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Αντιθέτως είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν είναι θέμα αδυναμίας, δεν είναι θέμα ικανότητας, ακόμη δεν είναι θέμα προσπάθειας. Είναι θέμα θέλησης, απόφασης, όπου ο Θεός στη θέληση και στην απόφαση του ανθρώπου δεν επεμβαίνει ποτέ. Του προτείνει, του φανερώνει, του αποκαλύπτει το θέλημά του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και του λέει μετά, εάν θέλεις, έλα πίσω μου. Αν δεν θέλεις, προχώρα στον δρόμο σου. Όταν λοιπόν η καρδιά μας, γιατί δεν μιλάμε για τους άλλους ανθρώπους πάντοτε, περισσότερο μιλάμε για τον ίδιο τον εαυτό μας. Αν η καρδιά μας στραβώσει, όπως λέμε, και γυρίσει την πλάτη του, την πλάτη της στο Χριστό. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, πώς γυρίζει ο άνθρωπος την πλάτη του στο Χριστό? Για να τα λέμε όλα και να μην αφήνουμε την καρδιά μας να μας κοροϊδεύει. Ο άνθρωπος γυρίζει την πλάτη του στο Χριστό όταν γυρίζει την πλάτη του στην Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Γιατί η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Και έχω ακούσει πολλές φορές, εγώ είμαι με τον Χριστό αλλά δεν είμαι με την Εκκλησία. Αυτό δεν ισχύει. Βέβαια, πρέπει ο άνθρωπος να είναι βεβαιωμένος ότι η Εκκλησία περπατάει στο θέλημα του Θεού. Γιατί αν η Εκκλησία έχει στραβώσει, ο άνθρωπος πρέπει να φύγει. Αν η Εκκλησία είναι σε παράβαση, αν η Εκκλησία είναι σε ανομία, αν η Εκκλησία είναι σε αμαρτία, αν η Εκκλησία κατάληξε, γιατί μπορεί να καταλήξει και αυτό, μπορεί να καταντήσει. Αν η Εκκλησία κατάντησε να έχει ένδυμα προβάτου, αλλά από μέσα να είναι άλλο, να λέει ότι είναι Εκκλησία, να ισχυρίζεται ότι είναι Εκκλησία, να ισχυρίζεται ότι έχει την αλήθεια, ότι είναι ο Χριστός, αλλά από τον καρπό να φαίνεται το αντίθετο, τότε η προτροπή του Θεού είναι εξέλθετε εκ της Βαβυλώνος. Τρεχάλα! Φύγετε να γλιτώσετε! Αλλά αν όμως, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός βεβαιώνει, και πώς βεβαιώνει? Με λόγο και με έργο. Με φύλλα και με καρποφορία. Βεβαιώνει τους ανθρώπους ότι εδώ κατοικεί ο Χριστός, μη γέννει το άνθρωπος να φύγει από την Εκκλησία, φεύγει από τον Χριστό. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Γιατί είναι δυνατόν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού κάποιος από κάτι, μια κατάσταση, οτιδήποτε να με σκανδαλίσει? Αυτό δεν σημαίνει ότι θα φύγω από τον Χριστό και από την Εκκλησία. Αντιθέτως, το επιτρέπει ο Θεός για να φανερωθεί ότι είσαι δόκιμος. Το επιτρέπει ο Θεός. Και ο Θεός επιτρέπει πάρα πολλές δοκιμασίες μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Και ακόμη λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, εάν στη ζωή σας έχετε και περιπέστης διαφέρους πειρασμούς, πάσαν χαρά νομίσατε τότε. Γιατί η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Και η υπομονή πρέπει να έχει έργον τέλειον, για να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού στην παρουσία του Θεού. Είναι μέσα δηλαδή στη διαπαιδαγώγηση του Θεού και το σκάνδαλο και ο πειρασμός και όλα. Όλα που μπορούν να συμβούν στη ζωή του ανθρώπου ο Θεός τα επιτρέπει, θα μπορούσε να μην το επιτρέψει. Και μάλιστα, αδερφοί αγαπητοί, σε κάθε άνθρωπο από μας επιτρέπει τα κατάλληλα γεγονότα τα οποία θα σε φέρουν
σε δύσκολη θέση, γιατί πρέπει να διαλέξεις. Άλλα είναι αυτά τα οποία με ενοχλούν και με πειράζουν εμένα, και άλλα είναι αυτά που ενοχλούν και πειράζουν εσένα. Ο Θεός λοιπόν θα φέρει σε μένα αυτά που ενοχλούν εμένα για να φανερωθώ ότι είμαι διδόκιμος, και θα φέρει αυτά που ενοχλούν και πειράζουν εσένα για να φανερωθείς εσύ ότι είσαι δόκιμος. Γιατί κανένας αδόκιμος δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό από διαφορετικά πράγματα ενοχλείται ο καθένας από εμάς. Και πολλές φορές αυτά που σε ενοχλούν εσένα για μένα φαίνονται αστεία και ασήμαντα. Αλλά αυτά που με ενοχλούν εμένα, αυτά φαίνονται για σένα αστεία και ασήμαντα. Και έτσι βλέπετε, μέσα στην Εκκλησία εργάζεται ο Πατέρας, γιατί κάθε τόσο μας δείχνει τον Χριστό και μας λέει, να αυτόν κοιτάτε, αυτό σώζει. Εργάζεται ο Χριστός για τη σωτηρία την ψυχή μας, μας διδάσκει, μας οδηγεί. Και εργάζεται και το παράκλητο στο πνεύμα της αληθείας, γιατί μας ζωοποιεί, μας προτρέπει, μας παρηγορεί, μας ελέγχει, μας ενισχύει. Αλλά εργάζεται και ο λαός του Θεού. Και εργάζεται ο λαός του Θεού με τη σοφία του, αλλά και με την ασοφία του. Ξεχάσω, μου έχει μείνει ζωγραφισμένο στο μυαλό. Ένας αδελφός έκανε κάτι που πραγματικά ήταν ανόητο. Και ενοχλήθηκε ένας καλός αδελφός και φίλος του. Και συνεργάτης του. Και του λέει, καλά δεν τρέπεσαι, τι είναι αυτό που έκαμες? Το σκέφτηκε. Και λέει, και μ' άρεσε σας λέω, ο Θεός λέει με μόρανε, εμόρανε εμένα για να δοκιμάσει σένα. Και μ' άρεσε αυτό. Και είναι αλήθεια. Θεός τον φώτισε και το είπε. Πολλές φορές μας μωραίνει ο Θεός, δεν έχει βρεθεί αδελφοί στη ζωή σας στιγμή που λες, μα τι έκανα, πώς το έκανα αυτό το πράγμα. Μα πώς μου είχε, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Σήμερα λέω στην μια αδελφή, κάνε μου έναν καφέ. Λέω, πώς το πεις? Λέω, μέτριο. Δηλαδή, ένα κουταλάκι καφέ και μισή ζάχαρη. Έρχεται, λέω, τι είναι αυτό? Μου λέει, δεν μου είπες, μου λέει, ένα κουταλάκι ζάχαρη και μισό καφέ. Αδερφή. Λέω, εμόραν ο Θεός για να με δοκιμάσει εμένα. Βέβαια, δεν ενοχλήθηκα καθόλου, σηκώθηκα και τον έφτιαξα μόνος μου και τον έκανα πιο ωραίο. Αλλά θέλω να πω ότι πολλές φορές μας μωραίνει ο Θεός. Μας μωραίνει, γιατί πρέπει να δοκιμαστούμε. Και τι ωραία, αδερφοί, είναι η σοφία του Θεού που επιτρέπει να δοκιμάζουμε εγώ από σένα που είσαι αδελφός μου και να δοκιμάζεις εσύ από μένα που είμαι αδελφός σου. Γιατί το να δοκιμαζόμαστε από τον κόσμο δεν είναι εύκολο, αδερφοί. Ή είναι πολύ εύκολο. Ή δεν είναι εύκολο γιατί είναι βάρβαρο και άγριο πολλές φορές. Ή είναι πάρα πολύ εύκολο γιατί δεν του δίνει σημασία, λες, δεν ξέρει ο καημένος αν είσαι καλά στην πίστη και τον δικαιολογείς. Όμως εργάζεται μέσα στην Εκκλησία ο Θεός και πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι εργάζεται ο Θεός μέσα στην Εκκλησία και να προσέχουμε και να έχουμε και τα αισθητήριά μας γυμνασμένα, να λέμε τι θα γίνει τώρα, γιατί έγινε αυτό. Και πάντοτε ο εύκολος δρόμος να γλιτώνουμε, αδελφοί, να δικαιολογούμε τα πάντα. Άνθρωπος είναι, λάθος έκανε. Και όταν έρχεται κάτι παρακυρίου δύσκολο, ο Θεός έχει τη λύση. Και όταν έρχεται κάτι που δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, ο Κύριος θα προβλέψει. Σε όλα, αδερφοί αγαπητοί, που συμβαίνουν στη ζωή μας, υπάρχουν τα κατάλληλα υδάφια που είναι ο Λόγος του Θεού για να μας ενισχύει ο Θεός. Και κατάραν έρθει επάνω μας, ο Θεός λέει, μετέτρεψα την κατάρα σε ευλογία γιατί σ' αγάπησα. Σε όλα, αδερφοί, έχει τις κατάλληλες απαντήσεις και λύσεις ο Θεός. Και υπάρχει και ένα εδάφιο που τα γκρεμίζει όλα, είτε απογοήτευση, είτε απελπισία, είτε θλίψη, όλα τα γκρεμίζει. Και όταν λέει ο Λόγος του Θεού κάτι είναι αλήθεια. Ένα εδάφιο που τα γκρεμίζει όλα. Τα πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας των Θεών. Όταν έχουμε λοιπόν τέτοιο Θεό που μας έχει δώσει τέτοιες υποσχέσεις μέσα από το Λόγο Του και μας έχει εκφράσει τόσο καθαρά το θέλημά Του, οποίοι πρέπει να είμαστε? Σε υπομονή, σε ελπίδα, σε πίστη, σε αγάπη,
σε τίποτα να μην είμαστε λυπείς. Αλλά και όταν ακόμη δεν μπορούμε, έρχεται ο Θεός και λέει εγώ θα σε βοηθήσω. Εγώ θα το κάνω. Εγώ θα είμαι μαζί σου. Όμως πίσω από όλα αυτά τα ωραία και τα ευλογημένα που ακούμε, που ζούμε, που χαιρόμαστε, προϋπόθεση μεγάλη. Αυτός ο πελαργός στον ουρανό γνωρίζει τους διορισμένους καιρούς αυτού. Δηλαδή ο πελαργός φεύγει από το βορρά, πάει στο νότο. Όταν κάνει κρύο στο βορρά, πάει στο νοτιά για να επιβιώσει. Όταν χαλάει ο καιρός στο νοτιά, ξέρω εγώ πως γίνεται, πάει απάνω. Ο πελαργός έχει λοιπόν τους χρόνους και τους καιρούς που πάει και έρχεται. Εσύ όπου είσαι χριστιανός, δεν πρέπει να έχεις και το να κάνεις, αλλά και το να μετανοείς, να επιστρέφεις. Η προϋπόθεση, αδελφοί, να γνωρίζουμε την κρίση του Κυρίου, τη δικαιοσύνη του Θεού, το θέλημα του Θεού. Και μας το λέει πάρα πολύ απλά ο Θεός για να το καταλάβουμε. Το τριγώνι, ο γερανός και η χελιδόνα φυλάτουσε τον κεραίο της ελεύσεως αυτών για να επιβιώσουν. Φυλάνε, θέλουν να επιβιώσουν. Ξέρουνε. Και εμείς δεν ξέρουμε πώς να επιβιώσουμε μέσα στην Εκκλησία. Δεν ξέρουμε πώς να επιβιώσουμε μέσα στην παρουσία του Θεού. Που δεν μας ζητάει πολλά ο Θεός. Να είμαστε έτοιμοι να μετανοούμε. Και τι θέλει από μας ο Θεός? Να γνωρίζουμε την κρίση Του, το λόγο Του, το θέλημά Του. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία μας καταρτίζει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Μας μαθαίνει το θέλημά Του σε βάθος. Δεν μας αφήνει απληροφόρητος. Δεν μας αφήνει ανημέρωτος. Και μάλιστα, αδερφοί αγαπητοί, και τον κρίσιμο καιρό, πόσες φορές, εγώ να σας πω την αλήθεια, κάθε φορά που έχω κάτι να ρωτήσω, κάτι να ζητήσω από το Θεό, κάτι να μου εξηγήσει, κάτι να καταλάβω, προσεύχομαι και είτε μέσα από το κήρυγμα, είτε μέσα από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, είτε μέσα από προσωπική επίσκεψη, ποτέ δεν με έχει αφήσει απληροφόρητο ο Θεός. Ποτέ. Μπορεί μερικές φορές να είναι άμεση η επίσκεψη του Θεού, αλλά να είναι βραδύτερη. Δεν έχει σημασία. Και αν βραδύνει, εξάπαντος θα έρθει. Αλλά θέλει ο Θεός να ξέρουμε το θέλημά Του. Και συνεχίζει ο Θεός. Πώς λέτε εσείς, καημένοι άνθρωποι, στους Ιουδαίους, στο λαό Ισραήλ της εποχής εκείνης, ότι είσαστε σοφοί και ο νόμος του Κυρίου είναι σε εσάς? Και πράγματι είχαν το λόγο του Θεού, είχαν το νόμο του Θεού. Θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι σοφοί. Όμως ποιο είναι το πρόβλημα? Ιδού βεβαίως σεισμάτιν έγινε τούτο, διότι ο κάλαμος των γραμματέων είναι ψευδής. Ψέματα διδάσκουνε. Λάθος λένε τα πράγματα οι γραμματείς σας και οι διδάσκαλοί σας. Αλλιώς τα λένε. Διαφορετικά από ό,τι τα έχω γράψει εγώ. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να το προσέξουμε. Πάντοτε να το προσέχουμε. Πάντοτε. Μόνο ο λόγος του Θεού θα σε φέρει σε σωτηρία, σε μετάνοια, σε επιστροφή, σε ευλογία και στην αιώνια ζωή. Και μάλιστα ο λόγος του Θεού όχι έτσι πως τον καταλαβαίνουν οι άνθρωποι όπως τον καταλαβαίνεις εσύ, αλλά έτσι πως είναι γεγραμμένος. Όχι σύμφωνα με την επιθυμία της καρδιάς σου, γιατί πολλές φορές η καρδιά μας θέλει αντίθετα από αυτά που θέλει ο λόγος του Θεού. Πολλές φορές η καρδιά μας θεωρεί σκληρό το λόγο του Θεού. Και εκεί νερώνουμε λίγο το κρασί μας. Μην είμαστε και τόσο φανατικοί. Μην τα λέμε και τόσο σκληρά τα πράγματα. Ποτέ, αδελφοί αγαπητοί, μην αμφισβητήσουμε το λόγο του Θεού. Και αν ακόμα δεν μπορούμε να τον εκτελέσουμε, και αν ακόμα δεν το χωράει η καρδιά μας, ποτέ να μην πούμε άλλα πράγματα. Ας πούμε, Κύριε, έτσι το λες, δίκαιος είσαι, έχεις δίκιο, εγώ δεν μπορώ. Αυτό δεν πειράζει.
αλλά να προσπαθήσεις να εξηγήσεις και να ερμηνεύσεις τον εαυτό σου, στους άλλους, στην οικογένειά σου, στα παιδιά σου, το Λόγο του Θεού λίγο εξυγχρονισμένο και λίγο για το καιρό εκείνο και όχι για τον τούτο. Και πόσες φορές δεν το έχουμε ακούσει αυτό? Δεν είναι, λέει, τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου για τώρα. Για τότε ήτανε. Γιατί, βρε άδερφε? Πες ακόμη δεν μου το έχει δώσει ο Θεός εμένα το Πνεύμα το Άγιο. Θα μου το δώσει. Αλλά μη λες επειδή δεν το έχεις εσύ ότι δεν το δίνει ο Θεός. Δεν είναι τώρα το... Πάρα πολλά. Και για τα πνευματικά και για τα υλικά. Τώρα παντρεύτηκα και επειδή παντρεύτηκα χώρισα. Και δεν φταίω εγώ, η γυναίκα μου χώρισε. Εγώ να ξαναπαντρευτώ? Όχι, βρε παιδί μου, αφού λέει, δεν το λέει έτσι ο Θεός. Ναι, αλλά είναι το αδικημένος και ο άδικος και... Δεν θα τώρα κρίνουμε το Λόγο του Θεού. Ζήτησε να στον εξηγήσει να τον καταλάβεις. Μα δεν καταλαβαίνω, γιατί αφού η γυναίκα μου ήτανε, με αδίκησε και έφυγε και πόρνευσε, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορώ να ξαναπαντρευτώ. Θα σου εξηγήσει ο Θεός με μεγάλη σαφήνεια, γλυκύτητα, ότι εσύ θα πρέπει να θυσιάσεις τη ζωή σου για τη σωτηρία της γυναίκας σου. Γιατί ο Θεός δεν ενδιαφέρεται για τη ζωή αυτή. Αλλά και εμάς μας λέει, αν εσείς ενδιαφέρεστε για τη ζωή αυτή, είσαστε οι ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων. Όταν ο άνθρωπος ελπίζει τον Χριστό για τη ζωή αυτή, είναι ο ελεηνότερος πάντων των ανθρώπων. Τον Χριστό τον ελπίζουμε για την αιώνια ζωή, αδελφοί, για τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν παζαρεύουμε, δεν πρέπει να παζαρεύουμε το Λόγο του Θεού. Και το κακό που ξεκινάει από τους δασκάλους. Θα επισορεύσει, λέει, διδασκάλους που θα σας διδάσκουν κατά τις επιθυμίες της καρδιάς σας, όχι κατά το θέλημα του Θεού. Εσείς είσαστε πολύ αυστηροί. Γιατί είμαστε αυστηροί? Επειδή λέμε ότι προσπαθούμε και θέλουμε να κάνουμε ό,τι λέει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτό είναι αυστηρότητα? Κάποτε είχε φύγει κάποιος αδερφός από μια άλλη εκκλησία και είχε έρθει εδώ. Και τον έπιασε ο ποιμένας και του λέει, άκουσα να σου πω, όποια εκκλησία θέλεις πήγαινε εκτός από αυτή. Λέει, γιατί? Γιατί είναι όλο νόμος εκεί. Αυστηρότητα. Και του λέω, αδερφέ, εσύ είδες καθόλου αυστηρότητα? Όχι, μου λέει, αδερφέ. Ο Λόγος του Θεού λέει, η επίοικιά σας να είναι γνωστή σε όλους τους ανθρώπους. Εμείς θα κάνουμε τους αυστηρούς? Είναι γέννητο. Αλλά όχι χάρη της επίοικίας θα μεταστρέψουμε το Λόγο του Θεού, και πιο καλά θα διαστρέψουμε το Λόγο του Θεού. Χάρη της επίοικίας θα υπομείνουμε, θα περιμένουμε, θα προσευχόμαστε, θα ανεχόμεθα, αλλά όχι να διαστρέψουμε το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι αυτό το ναι και αυτό το αμήν, και θα μας ζητήσει λογαριασμό ο Θεός. Θυμάστε γιατί απέβαλε ο Θεός τον Σαούλ? Γιατί διέστρεψε το Λόγο του Θεού, λέγοντας, ο λαός είπε να μην θυσιάσουμε τα καλύτερα πρόβατα. Ο λαός είπε να μην θυσιάσουν τα καλύτερα πρόβατα γιατί τα ήθελαν για τον εαυτό τους. Όχι, για να τα θυσιάσουμε στο Θεό. Μα τώρα δεν θέλει θυσία ο Θεός, υπακοή θέλει. Δεν είναι η θυσία και η παράβαση σε αυτό που θα σε φέρει στο Θεό. Εγώ θα κάνω το θέλημα του Θεού καλύτερα από ό,τι είναι γραμμένο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Το καλύτερο είναι η υπακοή. Στην υπακοή ευαρεστείται ο Θεός. Βέβαια, αν δεν μπορώ κάτι, καπνίζω, δεν μπορώ να το κόψω. Δεν σου λέει ο Κύριος φύγε. Σου λέει, κάτσε και θα σου βοηθήσω εγώ να το κόψεις. Αλλά μπορώ να πω όμως, δε τσιγαράκι τώρα, τι έγινε? Κάποτε ήταν η πεθερά μου και τσάρεσε ένα δαχτυλίδι και έβαφε και τα μάτια της μπλε. Και μου λέγε, τώρα το δαχτυλιδάκι ενοχλεί το Θεό? Ρε πεθερά, το δαχτυλιδάκι δεν το ενοχλεί τον Θεό το δαχτυλιδάκι σου, αλλά εσύ πώς θα πας με το Λόγο του Θεού? Εσύ πώς βλέπεις τον εαυτό σου? Το βγάλε. Και μάλιστα στην αρχή που ερχότανε, έβαβε τα μάτια της και μόλις έφτανε έξω από την πόρτα, τα ξέβαβε. Μια φορά έπιασε βροχή, τα έβαψε, μπαίνει μέσα, μου λέει, Αλεξία, μπαμπά, γιατί η γιαγιά έχει μπλε τσίμπλες? Την πιάσαμε στα πράσα. Κύριε Θεέ μου. Αλλά για μένα την πεθερά μου και για τον εαυτό μου να πω. Μπήκα μέσα στην εκκλησία, έκοψα το τσιγάρο. Μετά όμως το ξανάρχισα. Στον δρόμο προχώραγα, ξαφνικά βλέπω έναν αδελφό να έρχεται. Παίρνω το τσιγάρο στην τσέπη. Αδελφέ μου, λέει, τι κάνεις?
Λέω, καλά είμαι, άρχισα να κεγόμουν, να φεύγω, κάτσε λίγο να σου πω. Εγώ όμως κεγόμουν τώρα, πάω να φύγω, λέω, βιάζομαι. Βρε, κάτσε να σου πω. Έβγαζε καπνούς, με κοίταγε καλά καλά. Αν όμως, να καπνίσεις, κάπνιζε. Κάπνιζε. Αλλά πες στο Θεό ότι δεν είναι ωραίο, καταδίκασέ το και πες, Κύριε, θέλω να το κόψω, αλλά δεν μπορώ. Βόηθησέ με, θα σε βοηθήσει. Όλους μας δεν μας έχει βοηθήσει, αδερφοί. Ποιον δεν έχει βοηθήσει και σε τι δεν μας έχει βοηθήσει ο Θεός? Όταν μπήκαμε στην εκκλησία, η Άννα είχε κίτρινα μαλλιά. Τα εμβαμμένα. Και εμένα μ' αρέσαν. Και δεν μπορούσα να της πω, μην τα ξέβαψέ τα. Αλλά και της Άννας αρέσανε. Λογαριασμό δεν έδινα. Άκουγα που λέγανε, αν δεν μπορείς, άστο. Λέω, έτσι κι εγώ άστο. Αφού δεν πειράζει το Θεό, δεν πειράζει και εμένα. Είναι το άλλο τώρα άκρο. Πηγαίναμε στην εκκλησία, ξανθά τα μαλλιά. Έρχεται ένα κοριτσάκι. Να δείτε πώς εργάζεται ο Θεός. Μικρό ήταν. Είμαστε ακόμη, το θυμάμαι, στην εκκλησία του Πειραιά. Και είχε έρθει μια αδελφή, την οποία είχε βαφτίσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο, κατάξανθη σαν τη γυναίκα μου και βαμμένη εδώ πέρα, ξέρετε, από αυτά που βάζουν τα διάφορα. Λοιπόν, τη βλέπει, η Αλεξία ήταν το κοριτσάκι αυτό, ήταν μικρό ήταν, γυρίζει το κεφάλι και λέει, αδελφή, είσαι ψεύτικη. Και είχε βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Αυτή την κοιτάει καλά καλά, ήταν καμιά πενταριά και ήθελε να κάνει την τριαντάρα. Ακαλή αδελφή. Και έγινε πολύ καλή, αλλά ήταν η αρχή. Αδερφή, μπορεί να ήταν και 55. Αδερφή, είσαι ψεύτικη. Μετά έρχεται, μπαμπά, είναι ψεύτικη. Ψεύτικη είναι. Πω, πω, εμένα μου ήρθε τούβλο στο κεφάλι. Ψεύτικη, λέω, δεν είναι η αδερφή, είναι και η γυναίκα μου ψεύτικη. Αλλά το άκουσε και η γυναίκα μου αυτό. Και από την άλλη μέρα, χωρίς να πω εγώ τίποτα στη γυναίκα μου και η γυναίκα μου σε μένα, τη βλέπω. Δεν αντέχει να τα αφήσει να ξεβάφουν, πηγαίνει τα βάφη στο χρώμα της. Ήταν καστανά, ξέρω εγώ, τώρα είναι γκρίζα, δεν ξέρω τι είναι. Τότε ήταν καστανά ακόμα. Τα βάζει καστανά και από τότε δεν τα ξανάβαψε. Τώρα φαίνονται λιγάκι γκρίζα και είναι πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσουν. Ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, υπάρχει αμυγδαλιά ξερή. Αλλά υπάρχει και αμυγδαλιά που ανθίζει. Έτσι είναι η γυναίκα. Ανθισμένη αμυγδαλιά. Αρχίζει γκριζάρι, γκριζάρι, γκριζάρι και μετά βγάζει καρπούς. Να κάτι μίγδαλα. Έχω κάτι μια μυγδαλιά εκεί στον κάλα μου, σαν πορτοκάλια κάνει μίγδαλα. Αλλά δείτε πως γκριζάρει. Λέω, έτσι είναι και οι αδερφές μας. Γκριζάρουνε και μετά βγάζουν σαν πορτοκάλια τα μίγδαλα. Δόξα στο Θεό, βγάζουν ωραίο καρπό. Όλα τα κάνει ο Θεός με τάξη, αδερφοί. Με τάξη και χαιρόμαστε. Και δεν είμαστε ψεύτικοι. Γιατί να είμαστε ψεύτικοι? Αφού ο Θεός μας θέλει αληθινούς. Έτσι μας έχει κάνει ο Θεός. Και να χαιρόμαστε, αδερφοί, γιατί έτσι μας έχει κάνει ο Θεός. Να χαιρόμαστε με μεγάλη χαρά, με χαρά ουράνια. Ξέρετε γιατί? Γιατί μοιάζουμε σε Αυτόν. Μας έχει κάνει κατά την εικόνα Του και ιδίως στην Εκκλησία και κατά την ομοίωσή Του. Ίδιοι είμαστε. Και αν ακόμη δεν είμαστε ίδιοι, ο Θεός μας κάνει να γίνουμε ίδιοι. Μπορείτε να φανταστείτε, συγχώρεσέ με πατέρα, το Χριστό με βαμμένα μαλλιά. Φοβερό δεν θα ήταν, αδερφοί? Είμαι μπερούκα, ο Χριστός να μας φυλάει. Αδερφοί, είμαστε ωραίοι. Εγώ σας βλέπω και είσαστε κούκλοι και κούκλες όλοι, πολύ όμορφοι. Μοιάζετε στον Κύριό μου. Και όταν βλέπω τη φάτσα μου ενθουσιάζομαι. Λέω, κοίταξε να δεις πως με έκανε ο Θεός. Και όσο γερνάω τόσο πιο όμορφος γίνομαι. Κύριε μου, λέω, και όσο πέφτουν τα μαλλιά μου, τόσο πιο όμορφος γίνουμε. Και ελπίζω ότι όταν θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει, θα με κάνει ίδια με Αυτόνε, όμοιο με Αυτόνε. Γι' αυτό έχω χαρά, αδελφοί. Πολύ χαρά έχω. Αμήν, αδελφοί. Πολύ χαρά έχουμε. Δεν θέλουμε να έχουμε σοφία ψεύτικη. Τώρα ο κόσμος είναι, δεν μπορεί να σας βλέπουν έτσι, μου λέγει. Τις γυναίκες, λέει, δεν τις λυπόσαστε που τις βλέπετε έτσι? Λέω, πώς τις βλέπουμε? Χωρίς να βάφουν τα μαλλιά τους. Ξέρεις, λέω, τι ωραίες που είναι. Άσε με ήσυχο. Μα, αδερφοί, αλήθεια δεν είναι όμορφες οι αδερφές μας? Πολύ όμορφες. Τα γκρίζα μαλλιά. Τώρα να είναι μια γυναίκα 90 χρονών και να βάφει τα μαλλιά της κόκκινα. Πόσο ωραίο είναι αυτό το πράγμα τώρα? Δεν είναι ωραίο.
Κάθε τι είναι όμορφο στην εποχή του. Όταν δεν βλέπω νέες κοπέλες με γκρίζες τρίχες, λέω πω όπως σοφία έχει αυτή η κοπέλα. Πολύ σοφή θα γίνει αυτή η κοπέλα και βγάζει άσπρες τρίχες από τώρα. Και το πιστεύω. Αλήθεια το πιστεύω. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδερφοί. Να μην διδασκόμεθα, όχι από τους ανθρώπους, να μην διδασκόμεθα από τον Χριστό κατά την καρδία μας, αλλά να διδασκόμεθα κατά το λόγο του Κυρίου. Αυτό θα μας πάει στον ουρανό. Γι' αυτό και λέει, λέτε ότι είστε σοφοί. Δεν είστε σοφοί. Γιατί οι γραμματείς σας και οι κήρυκές σας και οι άνθρωποι μέσα στην εκκλησία διδάσκουν κατά την καρδία τους. Έτσι πως τα καταλαβαίνουν, όχι έτσι πως τα λέει, αλλά έτσι όπως τα καταλαβαίνουν. Και γιατί το κάνουν αυτό? Διότι απέρριψαν στην καρδιά τους το λόγο του Κυρίου, και γι' αυτό και ο Κύριος τους απέρριψε από το να είναι γραμματείς. Και τι τους έκανε? Υποκριτές. Γι' αυτό διδάσκουν έτσι, γιατί έχουν απορρίψει μέσα στην καρδιά τους το λόγο του Θεού. Τον θεωρούν αντικοινωνικό. Τον θεωρούν ότι δεν είναι καλά γραμμένος. Αν τον έγραφαν αυτοί, τον έγραφαν καλύτερα. Δηλαδή να παντρεύονται και χωρισμένοι, να κάνουν ό,τι θέλουν. Να βάφονται, να ντύνονται, να χορεύουν, να γλεντάνε και να προσεύχονται κιόλας. Μα δεν πας έτσι στον ουρανό. Δεν πας έτσι στον ουρανό. Ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό, ανά του οποίου κανείς δεν πρόκειται να δει το πρόσωπο του Κυρίου. Όμως παρόλο που η ώρα πέρασε, εγώ θέλω να μείνω λίγο ακόμη στον αγιασμό, έτσι πως μας τον παρουσιάζει ο Λόγος του Θεού. Μην πάει το μυαλό μας σε περίεργα πράγματα όταν λέμε αγιασμό. Να πάμε λοιπόν σε σελίδα 1068. Είναι στο 12 κεφάλαιο και στο 14 εδάφιο της επιστολής προς Εβραίους. Προς Εβραίους επιστολή, 12 κεφάλαιο, 14 εδάφιο. Λέει ο Λόγος του Θεού. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό χωρίς τους οποίου ουδείς θελιδεί τον Κύριο. Και τι να προσέχουμε για τον αγιασμό? Παρατηρούντες πρώτον, μήπως υστερείτε τις από τις χάριτος του Θεού. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να μην υστερείς, να μην χάνεις, να μην σου λείπει, είναι η χάρις του Θεού. Η χάρις του Θεού, όχι ο νόμος. Γιατί με τον νόμο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις τ' άλλο. Αποκλείεται να κάνεις κάτι καλό. Αλλά αν πεις, όχι εγώ, αλλά η χάρις του Θεού που κατοικεί μέσα μου, τότε θα γίνει το καλό στη ζωή σου. Ας σου απαγορεύω να ξανακαπνίσεις. Όσο και να μου απαγορεύσεις, εγώ θα καπνίζω. Αλλά τι θέλω, και όχι για τους άλλους, για τον εαυτό μου, καθένας για τον εαυτό του. Δεν θέλω να βάζω νόμο στον εαυτό μου, στην οικογένειά μου και στην εκκλησία. Θέλω να κυριαρχεί στη ζωή μου η χάρις του Θεού. Και η χάρις του Θεού η διδάσκουσα ημάς. Να ζούμε σοφρόνος, αγίος και ευσεβώς τον καιρό αυτό. Και να απομακρυνόμαστε, αλλά όχι να διδάσκουμε εμείς, αλλά η χάρις του Θεού να μας διδάσκει. Και να μας διδάσκει ότι πρέπει να περιμένουμε και τον Ιησού Χριστό, ότι ο Κύριος έρχεται. Άρα λοιπόν δεν είναι εγώ να σου πω τι θα κάνεις. Είναι εγώ να προσευχηθώ να σου πει ο Θεός τι να κάνεις. Και εγώ δεν είναι να πω τι θα κάνω. Ξέρετε πόσες φορές έχω πέσει στην παγίδα. Δεν θα το ξανακάνω αυτό, Κύριε. Την άλλη μέρα το ξανακάνω. Δεν θέλει αυτό ο Θεός. Θέλω να πω, Χριστέ μου, δώσε μου χάρη να κάνω το θέλημά σου. Βοήθησέ με, Κύριε, αφαίρεσέ το αυτό από την καρδιά μου. Βγαίνει από την καρδιά αν δεν το αφαιρέσει ο Θεός. Δεν καθαρίζει τη συνείδηση του ανθρώπου αν δεν έρθει ο Χριστός με το αίμα του να την καθαρίσει. Δεν γίνονται, αδερφοί αγαπητοί, με λόγια ανθρώπινα και με προσπάθειες ανθρώπινες. Άρα λοιπόν το πρώτο στοιχείο του αγιασμού είναι, πρόσεξε, μη σου λείπει η χάρη του Θεού. Να ζητάς και να περπατάς με τη χάρη του Θεού. Δεύτερον, μήπως ρίζα της πικρίας αναφιούσα φέρει ενόχληση και διατάφτης μια τόση πολύ. Μήπως η καρδιά σου δεν είναι καθαρή? Μήπως σε αφήνεις μέσα στην καρδιά σου όχι πίκρα και θυμό και φθόνο, και ρίζα μικρή, καινούρια,
Γιατί αν το αφήσεις λίγο μέσα, αυτό θα φουντώσει και θα γίνει δέντρο. Είναι όταν μπολιάζεις ένα δέντρο το παράριζο. Το μπολιάζεις, βγάζει ωραίο δέντρο, αλλά πρέπει να κόβεις συνέχεια τα παράριζα, γιατί θα το πνίξουν το καλό το μπόλι. Έτσι είναι και η καρδιά, πρέπει πάντα να την καθαρίζουμε. Από τι, από οτιδήποτε μας την ενοχλεί ή τη λερώνει. Και από θυμό και από παράπονο και από οργή και από ζήλια και από κακία και οτιδήποτε. Πολλά πράγματα, αδερφοί αγαπητοί, μπορεί να λερώσουν την καρδιά μας. Και αν η καρδιά μας είναι λερωμένη, δεν μπορούμε να βλέπουμε το πρόσωπο του Θεού. Μακάρι είναι γεγραμμένο η καθαρή την καρδία, γιατί αυτοί θα δουν το πρόσωπο του Θεού. Μόνο αυτοί. Άρα λοιπόν ένας αγώνας. Και πώς καθαρίζεται η καρδιά? Με τη μετάνοια. Και πώς φεύγει ο νόμος και μένει χάρη, που είπαμε πριν, με τη μετάνοια. Ο γερανός, το τριγώνι, ξέρουνε το δρόμο τους. Εσύ δεν ξέρεις το δρόμο? Μετάνοια είναι. Κύριε, πάρε από την καρδιά μου την αγριάδα, την αυστηρότητα, τον νόμο, και γέμισε με υπηίκεια. Ξέρετε πόσες φορές το ζητάω αυτό συνέχεια? Κάμε, Κύριε, να είμαι υπηικής. Κάμε, Κύριέ μου, σε παρακαλώ, να μην θυμώνω, γιατί το έχω αυτό, είχα πάντοτε και το έχω αυτό το κακό, θυμώνω. Οργίζομαι, παραπονιέμαι, και ο Θεός δεν το θέλει. Καθάριζε την καρδιά μου, Κύριε. Είναι πολύ σοβαρό λοιπόν, αδερφοί, να μην αφήνουμε στην καρδιά μας παράπονα, και ιδίως με αδελφούς. Αλλά μπορεί να έχουμε παράπονο και με το Θεό ακόμη, μη γέννητο, αλλά και με τον κόσμο ακόμη. Όχι! Καρδιά μας να είναι πεντακάθαρη. Και δεν μπορεί, προσέξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού, να μας συγχωρήσει ο Θεός και να καθαρίσει την καρδιά μας, αν εμείς πρώτα δεν συγχωρήσουμε τους άλλους. Και γιατί? Δεν είναι νόμος, είναι ουσία. Αν η καρδιά σου δεν είναι καθαρή και έχει θυμό και, και δεν συγχωρεί τον άλλον, πώς να έρθει ο Χριστός να την καθαρίσει? Προσέχετε λοιπόν, μήπως σας λείπει η καθαρή καρδιά και υπάρχει μέσα ρίζα πικρίας που θα μολύνει όχι μόνο εσάς αλλά και τους άλλους. Και πώς θα τους μολύνει? Το στόμα. Όταν εγώ έχω κάτι με κάποιον, όπου πηγαίνω, γι' αυτόν θα λέω. Και τι έκανε εκείνος και τι μου έκανε ο άλλος και τι είπε αυτός, και όλο γι' αυτόν θα λέω. Και θα μολύνω και τους άλλους. Αν όμως η καρδιά μου είναι καθαρή και έχει μέσα το Χριστό, όλο για το Χριστό θα λέω. Ο Ιησούς μέσωσε. Χριστός μέσωσε. Αλλά είπαμε ότι μπορεί να έχει παράπονο άνθρωπος με το Θεό. Τι να σου κάνει ο Θεός, τι μου κάνει εμένα και τι θα σου κάνει εσένα? Παράπονο με το Θεό. Ο Θεός να μας φυλάει να έχουμε καθαρή καρδιά και να είμαστε επιοικείς, αδελφοί. Και το τρίτο, μήπως είναι της πόρνος η βέβυλος, καθώς ο Ισάφος της διαμία βρώση επόλυσε τα πρωτοτόκια. Μην περιφρονείς την ημέρα των μικρών πραγμάτων του Χριστού. Ξέρεις, τίποτα δεν μου έκανε, μόνο αυτό. Το περιφρονείς. Αυτό το λίγο που σου έκανε είναι η αρχή για τα πολλά. Μπορεί ακόμη να μην σου έχει κάνει πολλά, που πολλά μας έχει κάνει, αλλά να μην τα θεωρείς εσύ πολλά. Τι μου έκανε? Και να βάζεις ένα αίτημά σου που ακόμη δεν έχει λυθεί και να το κάνεις βουνό. Και όλες τις άλλες ευλογίες να τις μικραίνεις και να τις κάνεις μυρμηγκάκια. Αλλά έστω και μυρμηγκάκια να είναι αυτά που σου χάρισε ο Θεός, πες ότι αυτό είναι η αρχή των μεγάλων πραγμάτων. Κανείς μην περιφρονεί την ημέρα των μικρών πραγμάτων. Μην περιφρονήσεις τα πρωτοτόκια. Και ξέρετε πως τον λέει ο Θεός τον Ισάφ? Πόρνο. Γιατί? Γιατί πόρνευσε και εγκατέλειψε τα πρωτοτόκια για ένα πιάτο φακής. Επειδή η σάρκα του πείνασε. Επειδή η επιθυμία της σαρκός ήταν τρομερά μεγάλη. Και ξέρετε, αυτό είναι ο πρώτος πειρασμός του διαβόλου. Μετά από 40 μέρες, λέει η Γραφή, που ο Κύριος μας νίστευε και δεν έφαγε και δεν ήπιε και πείνασε, πάει ο διάβολος και του λέει, τώρα σε έχω στο χέρι, γιατί πεινάς. Κάνε αυτές τις πέτρες ψωμί και φάει. Εύκολο είναι για σένα, αν είσαι Υιός του Θεού. Αλλά ο Κύριος δεν προσπάθησε να χορτάσει, να καλύψει, δεν είναι σαν τον Ισάφ. Αλλά είπε, δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο από το στόμα του Θεού. Και ο διάβολος ταπεινώθηκε. Γιατί δεν επηρεάζει και δεν υπερτερεί η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία της ψυχής, των οφθαλμών,
η υπερηφάνεια, η αλαζονία του βίου στη ζωή του χριστιανού, στη σχέση του με το Θεό. Πάνω απ' όλα είναι η σχέση μας με το Θεό. Εκεί από βλέπουμε, στον αρχικό και τελειωτή της πίστεως μας. Και τον είπε και βέβυλο, γιατί περιφρόνησε τα πρωτοτόκια. Αξίζουν τα πρωτοτόκια μπροστά στο πιάτο φακής. Και ξέρετε πόσα είναι τα πιάτα φακής, αδερφοί, που μπορεί να μας οδηγήσουν να περιφρονήσουμε τα πρωτοτόκια από μία δουλειά. Α, θα λέω ψέματα γιατί θα με απολύσουν. Το πιάτο φακής είναι. Περιφρονείς τα πρωτοτόκια, τη βασιλεία των ουρανών. Ντρέπομαι το γείτονα, πιάτο φακής είναι. Όχι τώρα και να ξεφτυλιστούμε, πιάτο φακής είναι. Ή περιφρονήσουμε τα πρωτοτόκια. Εφύλαξα στο λόγο μου και δεν αρνήθηκε στο όνομά μου, αν και έχεις μικράν δύναμη, γι' αυτό και εγώ θα θέσω εμπροστέ σου θύραν ανεωγμένη. Επειδή λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι απέρριψαν το λόγο του Θεού πρώτον, και δεύτερον, από μικρού ως μεγάλου παστής εξεδόθης πλεονεξία, και από προφήτου ως ιερέως παστής πράτη το ψεύδος, δια τούτο και εγώ τους απέρριψα. Αυτή είναι μια πορεία. Απέρριψαν το λόγο μου, οδηγήθηκαν στην πλεονεξία και διαιτήρησαν την θέση του προφήτου και του ιερέως με ψεύδι. Δεν κάνεις το Θεό. Το ξαναλέω γιατί αυτό είναι για μας, αδερφοί. Απέρριψαν το λόγο του Θεού. Δεν λογαριάζουμε το λόγο του Θεού. Τώρα είναι πολύ αυστηρός, είναι πολύ σκληρός. Τώρα δεν είμαστε και έτσι. Και έτσι κλειστομάτες θα είμαστε, open minded. Ξέρετε, λέει, είσαστε πολύ 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 έτσι. Εσύ ο άνθρωπος, λέει, πρέπει στον κόσμο αυτό να είναι open, ανοιχτομάτης. Απέρριψαν το λόγο μου, δεν λογαρίσαν το λόγο μου. Πού οδηγήθηκαν? Στην πλεονεξία. Δηλαδή εδώ στη ζωή αυτή τι θα κερδίσουμε? Και επειδή τους αρέσει να λένε ότι είναι και χριστιανοί, κηρύττουν ψέματα. Τώρα πώς θα συνεργαστεί ο Θεός με αυτούς? Πώς? Μια σκεφτείτε να έχεις ένα αφεντικό και να μην λογαριάζεις τα λόγια. Να δουλεύεις, γι' αυτό είναι. Και να σου λέει κάνε αυτό και να λες άσε με τώρα, εγώ ξέρω τι θα κάνω. Εντάξει, κάνω. Και πώς θα κλέψω? Τι κάνεις εκεί? Και να λες και ψέματα. Ποιο αφεντικό θα σε κρατήσει? Ποιος άνθρωπος θα σε χρησιμοποιεί για φίλο του, για συνεργάτη του? Πόσο μάλλον, αδερφοί αγαπητοί, ο Χριστός. Και από εκεί και πέρα προσπαθούν και να γιατρέψουν και λέει έτρεψαν τελικά το σύντριμα της θυγατρός μου, γιατί το αποτέλεσμα ποιο είναι? Σύντριμα. Καταστροφή. Και προσπαθούν μετά να γιατρέψουν την καταστροφή, αλλά με επιπολαιότητα. Τι θα πει με επιπολαιότητα? Χωρίς να σκέφτονται. Δηλαδή χωρίς μετάνοια. Χωρίς επιστροφή. Χωρίς να λένε τι κάναμε. Τι έπραξα. Αλλά συνεχίζουν να τρέχουν το δρόμο τους όπως το άλογο που εφορμά στη μάχη. Δεν έχει μυαλό, άλογο, γι' αυτό το λένε άλογο. Δεν έχει λογική, τρέχει όπου το πούνε, τρέχει. Χωρίς να δεν έχει λογική, δεν σκέφτονται και προσπαθούν να θεραπεύσουν. Λένε ειρήνη, μη στενοχωριέσαι, λέει, έπεσε, θα το ξαναχτίσω. Γκρέμισε, εγώ θα το ξαναοικοδομήσω. Μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ. Εμένα εμπιστεύσου. Και λέει ο Θεός, εσύ λες θα ξαναοικοδομήσεις και εγώ λέω ότι θα ξαναγκρεμίσω. Και άντε τώρα να τα βγάλεις πέρα με το Θεό. Αδερφοί αγαπητοί, τελειώνοντας, πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Θεός δεν εμπέζεται. Με πολλά πράγματα έχουμε παίξει και μπορούμε να παίξουμε και να συνεχίζουμε να παίζουμε. Με το Θεό και με το Λόγο του Θεού δεν μπορούμε να παίξουμε. Δεν εμπέζεται ο Θεός. Εάν ο άνθρωπος πήρε στάρι, θα θερήσει στάρι. Αν ο άνθρωπος πήρε κριθάρι, θα θερήσει κριθάρι. Αν ο άνθρωπος δεν σπήρει τίποτα, θα θερήσει τσουκνίδες. Αν ο άνθρωπος παίρνει στη σάρκα, θα θερήσει φθορά. Αν ο άνθρωπος παίρνει στο Λόγο του Θεού, στο Πνεύμα το Άγιο, θα θερίζει στη ζωή του ζωή αιώνιο. Να λοιπόν η σωτηρία. Να αυτό εδώ, Λόγος του Θεού είναι η σωτηρία. Αλλά όχι έτσι πως μας βολεύει, αλλά έτσι πως μας τον έχει γράψει ο Θεός
ακριβώς. Ούτε ένα γιώτα, ούτε μια κεραία, για να βρίσκουμε χάρη ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Ας ψάλλουμε τον ύμνο 307. Με τη χάρη του Χριστού, ύμνος 307. Βρήκα χάρη, δόξα και τιμή και ανέκφραστη χαρά, πλούτο αφθάρτο και τη ζωή και καρδία καθαρή. Την χαρά ανέκφραστη και πλήρης, δόξα πλήρης, δόξα πλήρης, είναι η χαρά ανέκφραστη και πλήρης. Χαίρομαι και ψαλώ νίκη της ψυχής την ελπίδα. Δυνατά, αδερφοί. Ποθούσα προπόλου, και θα μαρτύρω παντού, η χαρά ανέκφραστη και πλήρης, δόξα πλήρης, είναι η χαρά ανέκφραστη και πλήρης. Χαίρομαι και ψαλώ νίκη της ψυχής, την ενότητα βρήκα εκεί. Ναι, δοξησίον την αγάπη, την ειλικρίνη και το φως θα αληθινό. Την χαρά ανέκφραστη και πλήρης, είναι η χαρά. Στο Χριστό και εγώ με αυτόν πάντα θα προχωρώ, θα τον δω στον ουρανό. Εν χαρά ανέκφραστη και πλήρης, δόξα πλήρης, δόξα πλήρης, είναι η χαρά ανέκφραστη και πλήρης. Με και ψαλώ νίκη της ψυχής. Αμήν. Τώρα, αδελφοί αγαπητοί, να κάνουμε την εισφορά μας, όπως με τη χάρη του Χριστού κάνουμε και κάθε Δευτέρα, για να καλύπτονται οι ανάγκες, υποχρεώσεις και τα έξοδα της Εκκλησίας μας. Σας θυμίζω τον ηλαρόν δότη αγαπά ο Θεός, γι' αυτό ποτέ να μην δίνουμε περισσότερα από όσα να χάνουμε τη χαρά μας, αλλά πάντοτε να δίνουμε τόσα ώστε η χαρά μας να είναι πλήρης. Αλλά να θυμόμαστε κιόλας ότι με όποιος παίρνει με αυθονία θερίζει, και όποιος παίρνει με φιδωλία θερίζει. Ευχαριστούμε τον Κύριο που η αδερφή μας Χρήστος και Εύα Σκορδίλη. Ευχαριστούμε τον Κύριο που έδωσε λύση σε κάποιο πρόβλημά μας. Παρακαλούμε να δώσει λύση και στα υπόλοιπα αιτήματά μας. Αμήν, αδέλφια μου, στο όνομα του Χριστού. Ο Κύριος να σας ευλογεί και να τακτοποιήσει εντελώς τη ζωή σας. Οι αδελφές Αλεξία και Βαλεντίνη και Λούση Έλεν, σας παρακαλούμε, αδέλφια μου, προσευχηθείτε ο Κύριος να αναλάβει το ταξίδι μας την Πέμπτη, να μας φυλάξει, να είναι πάντα κοντά μας εκεί που θα βρισκόμαστε. Ελπίζουμε ο Θεός να μας αξιώσει, να σας δούμε σύντομα, είτε εδώ στη γη είτε στον ουρανό. Αμήν, αμήν. Ας προσευχηθούμε για τα αιτήματά μας όλα και για να με ευλογήσει ο Θεός την εισφορά και τους εισφέροντες, και ο αδερφός μας ο Βασίλης σας μας φέρει ενώπιον του Κυρίου. Ναι, Πατέρα. Και να σου φέραμε τις καρδιές μας να τις αναλάβεις, να τις ανοίξεις, να δούμε. Ναι, Κύριε. Να νοήσουμε ότι είμαστε μακάρι, γιατί έχουμε τον αποκεκαλυμμένο λόγο. Ναι, Πατέρα, βόηθα μας, σε παρακαλώ. Αγίασε την, να κυριεύουν τις καρδιές μας, να δίνουμε πλούσια από αυτά που
μεταξύ μας, δίνεις και να φανερώνεις πάντα τις ανάγκες. Αμήν. Το όνομα του Χριστού αξίωσε μας να πλησιάζουμε την πρώτη εκκλησία σου, Κύριε. Ναι, Κύριε. Αμήν. Είναι εδώ, είναι εδώ, είναι εδώ, Ιησούς μας, είναι εδώ, είναι εδώ, είναι εδώ, Ιησούς, είναι εδώ, είναι εδώ, ήλβε, μας ευλογήσει, είναι εδώ, είναι εδώ, είναι εδώ, Ιησούς, είναι εδώ, είναι ο είναι εδώ ο βασιλιάς μας, είναι εδώ, είναι, ο είναι εδώ ο βασιλιάς.